Η επερώτηση που κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας για την προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων εκφράζει τα βάσανα, την αγωνία που βιώνουν καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες εργατικές οικογένειες, οι άνεργοι και οι υποαπασχολούμενοι, οι εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστολή, αυτοί που δεν μπορούν να ζήσουν ή τα βγάζουν πέρα με χαμηλούς μισθούς και συντάξεις, όλοι αυτοί που στενάζουν από τις άθλιες συνθήκες δουλειάς, την εργοδοτική τρομοκρατία, την καπιταλιστική εκμετάλλευση. Η επερώτηση του ΚΚΕ αποκαλύπτει τον ταξικό χαρακτήρα της αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και τις τεράστιες ευθύνες του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Αναδεικνύει τις βαριές συνέπειες της στρατηγικής που φορτώνει την καπιταλιστική κρίση και την πανδημία στις πλάτες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων για να πλουτίσει παραπέρα το μεγάλο κεφάλαιο. Ό,τι και αν ισχυριστεί η κυβέρνηση, κύριε Βρούτσι, όσα μέσα παραπλάνησης και αν χρησιμοποιήσει, δεν μπορεί να αποκρύψει ότι τα εργατικά λαϊκά προβλήματα οξύνονται και καθημερινά αυξάνονται τα θύματα της αντιλαϊκής σας πολιτικής. Το συμπέρασμα είναι αναμφισβήτητο. Χειροτερεύει η κατάσταση της εργατικής τάξης, η οποία παράγει τον πλούτο και συγκεντρώνεται περισσότερος πλούτος στα χέρια των εκμεταλλευτών. Αυτός ακριβώς είναι ο καπιταλισμός που προσκυνάται. Μιλάμε για τραγική κατάσταση. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων δουλεύει χωρίς κλαδικές συμβάσεις που υπονομεύονται και καταργούνται σχεδιασμένα, όπως έγινε πρόσφατα και στους ναυτεργάτες των ποντοπόρων πλοίων. Η πραγματικότητα είναι οδυνηρή. Ένας στους 5 μισθωτούς έχει μισθό κάτω από 500 ευρώ μειχτά. Ένας στους 3 λαμβάνει μισθό μέχρι 700 ευρώ. Δηλαδή, το εισόδημα του 35% και πάνω των μισθωτών κινείται κάτω ή γύρω από τον κατώτατο μισθό της φτώχειας. 6 στους 10 εργαζόμενους δουλεύουν με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Πώς να ζήσουν οι άνθρωποι αυτοί σε αυτές τις συνθήκες? Πώς να ζήσουν με τη φορολογία, την υψηλή άμεση και έμεση φορολογία με τον έμφυα? Δεν μπορούν να ζήσουν οι συνταξιούχοι με 500 έως 700 ευρώ, που είναι η πλειοψηφία, και χωρίς τη 13η ή 14η σύνταξη με τις οποίες μπάλωναν κάποιες τρύπες. Καταδικάζεται σε δυστυχία τους ανέργους. Από το 1.000.000 εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ παίρνει το επίδομα μόνο το 13%. Αυτή είναι η πολιτική σας και όχι η βιτρίνα που παρουσιάζεται, κύριε Βρούτσι. Όλες οι αστικές κυβερνήσεις, φιλελεύθερες ή σοσιαλδημοκρατικές, υπηρετούν με συνέπεια αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα, την ανάπτυξη που έχει κριτήριο τα κέρδη των επιχειρηματιών και φορτώνουν τις συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης στην εργατική τάξη και στα λαϊκά στρώματα. Αυτό έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν, αυτό κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Τον 21ο αιώνα, με τεράστια επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, με υψηλή παραγωγικότητα της εργασίας, η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα και τα παιδιά τους υποφέρουν. Στερούνται βασικά μέσα ζωής και η αντιλαϊκή πολιτική όλων των αστικών κυβερνήσεων στέλνουν τις λαϊκές ανάγκες στα αζήτητα. Στο αίτημα για αύξηση των μισθών, μείωση του εργάσιμου χρόνου και ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, η κυβέρνηση απαντά με κατάργηση του 8ωρου, αύξηση του εργάσιμου χρόνου στις 10 ώρες, με απλήρωτες υπερορίες, με περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης και καταστολή. Απαντά άνανδρα και ύπουλα, εκμεταλλευόμενη την πανδημία με την ψευδέστηση πως θα επιβάλει σιγή νεκροταφείου για να περάσει αυτό το έκτρωμα, αλλά θα ξανασπάσει τα μούτρα της,
όπως τα έσπασε και στις πρόσφατες εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις, στο Πολυτεχνείο και την επιτυχημένη πανελλαδική απεργία στις 26 Νοέμβρη. Προειδοποιούμε, μην τολμήσετε να φέρετε αυτό το τερατούργημα. Η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, αρνείται να προσλάβει μόνιμους γιατρούς και νοσηλευτές, να δημιουργήσει κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας. Αρνείται πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα, ώστε να ενταχθεί στο κρατικό σχέδιο και συνεχίζει να ταΐζει τους κλινικάρχες. Θυσιάζει την υγεία και τη ζωή του λαού μας, στο όνομα της αντοχής της οικονομίας, και ταυτόχρονα καμαρώνει γιατί μοιράζει γενναιόδερα δισεκατομμύρια στους επιχειρηματίες για να αυξήσουν παραπέρα τα κέρδη τους. Σε συνθήκες πανδημίας μειώνει τους πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υγεία κατά 600 εκατομμύρια ευρώ. Δίνει 4 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες του δολοφονικού μηχανισμού του ΝΑΤΟ και αρνείται να δώσει επίδομα στους ανέργους. Οι εργατικοί λαϊκοί αγώνες που συκοφαντεί χυδαία ο αστικός προπαγανδιστικός μηχανισμός και υπονομεύει ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός είναι η ελπίδα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας είναι μαζί τους στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να καταργηθεί η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και να οικοδομηθεί η κοινωνία που δεν θα ορίζουν τη ζωή του λαού, τα κέρδη των λίγων, αλλά οι λαϊκές ανάγκες. Η άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων των εργαζομένων είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Συνολική αύξηση των μισθών και των συντάξεων. 13ος και 14ος μισθός για τους εργαζόμενους και 13η και 14η σύνταξη για τους συνταξιούχους. Επίδομα ανεργίας στο 80% του κατώτατου μισθού για όλους τους ανέργους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Κατάργηση των φορομπηχτικών μέτρων και αύξηση του αφορολόγητου ορίου. Σας ευχαριστώ.